την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας της Δράμας για το μέλλον των δύο πανεπιστημιακών τμήματων που εδρεύουν στη Δράμα, μετέφερε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Δράμας, Αναστάσιος Νικολαίδης. Ο δραμηνός βουλευτής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στις αλλαγές στα δύο πανεπιστημιακά τμήματα με έδρα τη Δράμα δεν υπάρχει δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης για διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη πως και τα δύο τμήματα της Δράμας αλλάζουν ονομασία και μεταφέρονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας γίνεται τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας, ενώ το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος γίνεται τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας. Η αρχική ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Η απώλεια της βιοτεχνολογίας και της δασολογίας από τους τίτλους των δύο πανεπιστημιακών τμήματων σημαίνει πως αλλάζουν και γνωστικό αντικείμενο. Μέχρι τώρα οι απόφοιτοι του τμήματος δασολογίας εγγράφονταν στο ΓΕΟΤΕ και απολαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του δασολόγου. Πλέον, τι ακριβώς θα συμβαίνει με όσους αποφοιτούν από το συγκεκριμένο τμήμα? Αντίστοιχα, το τμήμα της αγροτικής βιοτεχνολογίας πλέον περιορίζεται μόνο στην αμπελουργία και στην οινολογία. Τι θα συμβεί με τους απόφοιτους που μέχρι τώρα εγγράφονται στο ΓΕΟΤΕ και απολαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΓΕΟΠΟΝΟΥ? Τρίτον, πριν από τις όποιες αλλαγές έγινε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, υπήρξαν συζητήσεις με την πανεπιστημιακή κοινότητα και των δύο τμήματων? Ζητήθηκαν οι απόψεις των καθηγητών? Ρωτήθηκαν οι φοιτητές? Ή όποιες αλλαγές έγιναν στα γραφεία του Υπουργείου μακριά από την κοινωνία της Δράμας και τις ανάγκες της? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με πολύ προσοχή, με πολύ σύνεση και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μετά από συνεννόηση, γιατί και αυτό περιλαμβάνεται στην ερώτησή σας, κάνουμε τις ενέργειες του Υπουργείου μας. Να σας πω επίσης και να το πω και δημόσια, ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης είναι εξέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν δραστηριότητα, έχουν έρευνα, έχουν επιδόσεις. Αντιμετωπίζουν όλες τις εκπαιδευτικές προκλήσεις και ενισχύουν τη θέση τους όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Σας είπα και πριν, ότι, και θα το πω και τώρα πιο αναλυτικά, ότι οποιαδήποτε αναβάθμιση ή αλλαγές γίνονται μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας, πάντοτε είμαστε σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο και λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις. Εν προκειμένου, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και η Σύγκλιτος από το έτος ήδη 2019, με πολλές αποφάσεις, να μην τις αναφέρω στη διάθεσή σας, φαντάζομαι θα τις ξέρετε, μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, μας τις είχε γνωστοποιήσει. Εστάλθηκε σχετικό έγγραφο που το υπογράφει ο πρίτανης ο κύριος Μάρης, ο οποίος λέει ότι όλη αυτή η πρόταση έγινε στο πλαίσιο, το διαβάζω ακριβώς κύριε συνάδελφε, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και της διοικητικής και γεωγραφικής ταύτισης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διασφαλίζεται, το ξέρετε καλύτερα, ζείτε εκεί, και το εθνικό συμφέρον στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόταση, η οποία στάλει στο Υπουργείο, έχει δύο σκέλη. Την ενσωμάτωση του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ρωτάτε, που έχει έδρα τη Δράμα, θα μετονομαστεί κατά την πρόταση σε τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας και θα ενταχθεί στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Ορεστιάδα. Μην σας μπερδεύει αυτό ότι εδρεύει εκεί το γεωπονικό. Μην σας μπερδεύει και σας ανησυχεί. Θα σας απαντήσω, ναι. Περισσότερο για αυτούς που ακούν και λιγότερο για εσάς. Τη μετονομασία ή μετατροπή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με έδρα τη Δράμα σε τμήμα ή προπτυχιακό πρόγραμμα των σπουδών Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας και την ένταξή του πάλι στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έναρξη αυτής της εκπαιδευτικής λειτουργίας θα γίνει το ακαδημαϊκό έτος 25-26 και για τα δύο τμήματα. Ζητήσαμε συνεχώς, όσο οφείλαμε, στις 23/10/23 τη διατύπωση γνώμης από την ΕΘΑΕΝ, η Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης, μεταξύ των άλλων ερωτημάτων που ήταν και η πρόταση για την ενσωμάτωση της προτάσεως αυτής που έκανε το ΔΠΘ.